Αν διαβάσεις, λέει, καλά το σήμερα και το χθες, ίσως μπορείς να έχεις όχι μια πλήρη πρόγνωση, αλλά μια εικόνα για τις εξελίξεις του μέλλοντος. Αυτή είναι μια προσέγγιση. Γι' αυτό λοιπόν το δήμερο συνέδριο, που πιστέψτε με έχει κάποιες θεματικές ενότητες που νομίζω πολλές και πολλοί από εσάς θα θέλετε και να τις παρακολουθήσετε και να δω πόσο αυτό είναι εφικτό. Θα μιλήσουμε και για αυτό το συνέδριο και φυσικά για το περιεχόμενο, για το θέμα με το οποίο ασχολείται το συνέδριο, με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, που είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου 1, είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κύριος Ερινάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, θα πω εγώ αισιόδοξα, παρά τη σκοτεινιά. Μέχρι τις 7 έτσι λέω, αλλά είναι δικό μου θέμα αυτό. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, κύριε Ερινάκη. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Και εμείς που ανταποκριθήκατε, και βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο αυτού του διημέρου, αλλά και τις θεματικές ενότητες που έχουν έτσι... Κάποιες από αυτές έχουν ένα ξεχωριστό άρωμα και φαντάζομαι μέσα από αυτές θα προσπαθήσετε να συνθέσετε τη διαδρομή ή ενδεχομένως και το μετά, όπως λέμε, μετά δημοκρατία, μετά πολίτευση, μετά. Πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως κάνατε μια θαυμάσια εισαγωγή. Άρα θέσατε ήδη κάποιους άξονες στους οποίους εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε. Η κύρια στόχευση του συνεδρίου, και γι' αυτό επιλέξαμε τις συμβολικές αυτές δύο μέρες πριν τη 17η του Νοεμβρίου για να το κάνουμε, είναι να σταθούμε λίγο σε κάποια ορόσημα, σε κάποιες στιγμές, ας πούμε, της μεγάλης σίγμα κεφαλαίου, όπως το λέμε, αυτών των 5 δεκαετιών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, να συζητήσουμε και τελικά πού ξεκινάει, πού τελειώνει η μεταπολίτευση, πώς συνολικά προσεγγίζουμε αυτές τις 5 δεκαετίες Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και γιατί αυτές οι 5 δεκαετίες είναι μια στιγμή πράγματι εμβάθυνσης της δημοκρατίας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, αλλά και κυρίως να δούμε και αδυναμίες και στιγμές που μπορεί να πήγαμε και πίσω, δηλαδή πόσο μπροστά ή πίσω σε σχέση με το φάσμα της δημοκρατίας και της εμβάθυνσης. Το μπροστά ή το πίσω πάντα ετεροπροσδιορίζονται, γιατί λένε πολλοί να πάμε ένα βήμα μπροστά. Το ζήτημα είναι που βάζεις την αφετηρία για να δεις αν αυτό το βήμα είναι από εκεί και πέρα ενδεχομένως. Και η δημοκρατία με τις διάφορες εκδοχές, μορφές της, πολιτιακά σχήματα, είναι από μόνη της ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Και αν ταιριάζει σε μικρότερα πληθυσμιακά μεγέθη, στο αχανές, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών, έχω ακούσει κάποιους να λένε ότι πιο δημοκρατικούς θεσμούς δεν θα βρεις, ας πούμε, κάπου αλλού. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάτι άλλο να το ακυρώνει. Φαντάζομαι η συζήτηση που θα κάνετε μέσα στο διήμερο, γι' αυτό βλέπω έχετε πολιτισμό, έχετε κοινωνία, έχετε εξωτερική πολιτική. Είναι πραγματικά πολυπαραγωγικό το που είναι το μπροστά και που είναι το πίσω. Ακριβώς. Και εμείς δεν θέλουμε, δηλαδή, προφανώς πάντα μια διαχωριστική τομή, ας πούμε, και ένα πλαίσιο συζήτησης είναι μεταξύ προοδευτισμού και συντηρητισμού. Αλλά και πέραν αυτού, δηλαδή, να μην χαθούμε μόνο στους σεισμούς, να μπούμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος των διαστάσεων. Μ' άρεσε αυτό. Θέλουμε... Να κάνω μια διακοπή, επειδή έχετε την συγκεκριμένη ειδικότητα και το έχω πάντα καημό. Επειδή εγώ υποστηρίζω ότι τη λέξη πολιτισμός, αυτόν τον ισμό, τη χρησιμοποιούμε λάθος. Νομίζουμε ότι είναι μόνο οι τέχνες και τα γράμματα και ότι είναι άλλο το πολιτιστικό και άλλο το πολιτισμικό. Ο ισμός νομίζω ότι είναι σημαντικό. Καθολική έννοια που είναι ακόμα και το πώς μιλάμε το πρωί, αν μιλάμε, ή τι φοράμε όταν βγαίνουμε το απόγευμα. Εσείς που έχετε αυτή την ειδικότητα τώρα, καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού, μπορείτε να μου πείτε μήπως αυτό που λέω είναι μια σαχλαμάρα, να το σταματήσω να το λέω ή να το υποστηρίζω και να λέω έχει πιστοποιηθεί αυτό τώρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Και κάθε άλλο, πραγματικά αυτό είναι ούτως άλλως και μια δική μου θέση, οπότε προσυπογράφω και μέσα από αυτό νομίζω είναι και ένα πυρηνικό στοιχείο και του συνεδρίου μας κιόλας, όπως το θέτεις. Αυτό είδα τις θεματικές ενότητες, γι' αυτό το έθεσα. Ακριβώς, δηλαδή προσεγγίζουμε τον πολιτισμό και ειδικά την ανάπτυξη του πολιτισμού, ας πούμε, και τη διάχυση αυτές τις 5 δεκαετίες με την ευρύτερη έννοια
και στο πεδίο των καλλιτεχνικών πρακτικών. Mm-hmm. Προφανώς έχουμε και ειδικό τραπέζι γι' αυτό. Αλλά και το οικονομικό, και το πολιτιακό. Ακριβώς, στο επίπεδο των αξιών και των ιδεών, δηλαδή, ναι, των πολιτισμικών, και μετά εστίαση στην κοινωνία, εστίαση στην πολιτική, εστίαση στην οικονομία και στην εργασία, εστίαση στις δύο πολύ σημαντικές μεταβάσεις του παρόντος που όμως καλλιεργήθηκαν σε αυτές τις 5 δεκαετίες. Είναι οι μετασχηματισμοί στο θέμα, ο πράσινος μετασχηματισμός, με το οικολογικό ζήτημα, σωστά, το θέσουμε έτσι, και το ψηφιακό ζήτημα. Ναι. Το ασχολούμαστε και με αυτό, με το που ψηφιακό. Μπορεί να αλλάξει δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Είναι κάποιες ενότητες. Βλέπω εδώ και μία, αυτή νομίζω πρέπει να είναι και την πρώτη μέρα, από τη μαζική συμμετοχή στην κρίση εκπροσώπησης, κόμματα, κινήματα, κοινωνία των πολιτών στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Μόλις αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς γενικότερα. Αυτό φαντάζομαι θα είναι γρήγορη η αναδρομή του μέχρι σήμερα και μάλλον θα κινηθεί προς το σήμερα αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Γενικά, όπως θέσατε κι εσείς, επειδή έχουν γίνει και άλλες πρωτοβουλίες μέσα σε αυτό το έτος, με αναφορά, ας πούμε, τις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, η δικιά μας πρωτοβουλία, το δικό μας συνέδριο, θέλουμε να έχει έναν μπροστοβαρή, αν επιτρέπετε, ας πούμε, έτσι, χαρακτήρα, δηλαδή. Ναι, μεν να προφανώς να προσεγγίσουμε αυτές τις 5 δεκαετίες και να οδηγηθούμε σε διαπιστώσεις, αλλά κυρίως να εστιάσουμε στην παροδική στιγμή και να θέσουμε άξονες για το μέλλον. Δηλαδή, τι κρατάμε, να το πω πιο απλά, τι κρατάμε και τι αφήνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να επαναφέρουμε ή όχι κτλ. Από όλη αυτή την εμπειρία των 5 δεκαετιών. Οπότε, σε αυτό που αναφερθήκατε στο τραπέζι, προφανώς επειδή διανύουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, θα πω εγώ γενικά των συλλογικών υποκειμένων, πολιτικών υποκειμένων, mm-hmm, προφανώς εστιάζεται στην κομματική κρίση, αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά και ευρύτερα των συλλογικότητων και των συλλογικών υποκειμένων που είναι η βάση της δημοκρατίας, των δημοκρατικών πολιτευμάτων. Αυτό προφανώς χρήση και μιας ανάλυσης, αλλά και το να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια δημοκρατική ευάθυνση από εδώ και στο εξής, με διαφορετικά σχήματα πιθανότατα, με επαναφορά άλλων πρακτικών από το παρελθόν, συνδυάζοντας πολλά εργαλεία που μπορεί να μας δίνει ψηφιακότητα, ενώ παράλληλα θεωρούμε ότι περισσότερο μας τα αφαιρεί. Δηλαδή, πολλά ανοιχτά ερωτήματα και εδώ είναι το κλασικό ερώτημα, ποιος έχει το εργαλείο. Αν το μαχαίρι το έχει ένας καλός άνθρωπος, μια καλή γυναίκα που θα βάλει να φάνε, κόβει το ψωμί και δίνει και στον άλλο που πεινάει απ' έξω. Αν το έχει ένα ακτίνος, ας πούμε εγώ, μπορεί να πάει και να μαχαιρώσει. Επομένως, αυτό το είναι το... Νομίζω είναι πανάρχαιο ζήτημα αυτό, η χρήση του εργαλείου. Είναι αυτό που μας έβγαλε και από τη ζούγκλα, ας πούμε, και γίναμε αυτό που γίναμε. Δεν ξέρω πόσο καλύτεροι. Αλλά η χρήση, το εργαλείο δεν μπορείς να το δαιμονοποιείς. Άμα το βρεις, πάει, αποκλείεται να εξαφανιστεί μετά. Και έχετε δίκιο σε αυτό και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να εστιάσουμε και έναν άλλον άξονα που έτσι δεν αναφέραμε αλλά θεωρούμε κομβικό, είναι τον άξονα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και της ισονομίας. Mm-hmm. Άρα και μια επιστροφή, όπως λέτε και για το εργαλείο τελικά, πίσω στο βασικό ερώτημα που νιώθουμε, τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε ότι έχει παραμεληθεί λίγο στη δημόσια συζήτηση, των υποκειμένων. Τι εννοώ, μέσα σε αυτή στη λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας μας ευρύτερα και της πολιτικής, πρέπει να σταθούμε και να ρωτάμε πολύ πιο συγκεκριμένα το ερώτημα των υποκειμένων, δηλαδή από ποιους, με ποιους και για ποιους. Και για ποιους. Δηλαδή, εν τέλει, σε μια ιδανική δημοκρατία η απάντηση θα ήταν όλοι σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα. Ναι. Δεν είναι όμως αυτή το η όλη... τώρα. Ναι. Ποτέ δεν έχει δουλέψει πουθενά. Ακριβώς. Οπότε πρέπει λίγο να σταθούμε περισσότερο σε αυτό και ελπίζουμε ότι και μέσα από τα τραπέζια, μέσα από όλη την ανοιχτή συζήτηση, έχουμε φροντίσει να έχουμε πάντα και χρόνο για μια ανοιχτή συζήτηση και με το κοινό, γιατί το θεωρούμε κομβικό αυτό. Πού γίνεται πρώτα απ' όλα, να σας πω τώρα, γιατί σαν είπα εξυπνάδες, αλλά ως δημοσιογράφος θα πάρω 0. Τα βασικά στοιχεία. Εντάξει, είπα το Ινστιτούτο 1, είπα διήμερο συνέδριο, είπα το θέμα, είπα εσάς επιστημονικός διευθυντής. Πού? Και στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ, της Ακαδημίας, θα έχουμε κάποιες παράλληλες δράσεις, οπότε γίνεται και στους δύο ορόφους του κτιρίου. Ναι, αυτό δηλαδή, είδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το πρόγραμμα, λέω αυτή του, την αίθουσα Γεώργιος Καράτζας, εγώ κάπου την ξέρω κάτι... Γιατί κάνουμε εμείς και εκλογές και εκεί έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Άρα εμείς σας φιλοξενούμε
Εμείς εννοεί εσύ, έτσι. Βέβαια. Και, στο χώρο της βιβλιοθήκης επίσης. Ναι, είναι πολύ ωραίος χώρος η βιβλιοθήκη. Είναι πολύ ωραίος. Εκεί θα έχουμε κάποια παράλληλα events πιο ειδικές. Ναι, σε υποβάλλει. Εκεί είναι. Ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος. Και ξεκινάει την Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τελειώνει το Σάββατο το απόγευμα. Κρίσιμ... 17 διαφορετικά panels. Και να πω στις ακροάτρες και τους ακροατές ότι τα διαλύματα είναι 2 και 45 με 3,5 για φαγητό, παιδιά. Να ξέρετε ότι εκείνες είναι οι ώρες που διακόπτει το συνέδριο. Ερώτηση, ποιες και πόσοι μπορούν να έρθουν. Είναι δηλαδή ανοιχτές αυτές οι συζητήσεις. Βεβαίως όλο το συνέδριο είναι ανοιχτό, προφανώς κανένα κόστος συμμετοχής. Μάλιστα. Είναι ανοιχτό και δεν χρειάζεται και κάποια δήλωση συμμετοχής. Α. Μπορεί όποια και όποιος θέλει να έρθει ανά πάσα στιγμή μέσα στη συνεδρία και να παρακολουθήσει στο site μας και στα social media του ΕΝΑ, του Ινστιτούτου Αναλυτικών. Ναι. Μπορεί να βρουν όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις. Και ζωντανή μετάδοση νομίζω, από πού θα την κάνετε αυτή. Βεβαίως, βεβαίως. Θα γίνεται μέσα από το site μας mm-hmm. και από το κανάλι του ΕΝΑ στο Facebook, στο Instagram και στο YouTube. Μάλιστα. Οπότε... Θα έλεγα πάντως σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα και είναι τόσο ευρεία η θεματολογία που δεν γίνεται να μην ενδιαφέρει κάποιον ή κάποια, έστω ένα, δύο, όλα. Το διαζώσεις έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Εγώ επιμένω πολύ σε αυτό. Είναι πολύ ωραία τα ψηφιακά εργαλεία. Αλλά είναι η ΕΣΥΑ, είναι πολύ ωραία εκεί στο κέντρο. Καλύτερα είχε βέβαια με μέσα μαζικής μεταφοράς καλύτερα, γιατί τάξη, το να παρκάρεις εκεί και προς το Κολωνάκι είναι ελαφρώς δύσκολο. Παρασκευό Σάββατο και συμμετοχή. Γιατί νομίζω στο τέλος κάθε ενότητας δεν θα υπάρξουν και κάποιες ερωτήσεις παρεμβάσεις. Ακριβώς, εμείς συνειδητά δεν θέλαμε να είναι ένα συνέδριο που είναι μόνο από τα πάνω προς τα κάτω που λέμε, δηλαδή μόνο να εκφραστούν οι ομιλητές και οι ομιλητές στα πάνω, που βέβαια περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και ιδιότητες. Μόνο να σας πω τώρα κάτι. Παρόλο που δεν είναι και ανοιχτό προς τη συζήτηση, όπως το θέσατε, να το τονίσω. Εδώ θα κάνω όμως μία παρατήρηση. Αφού εμένα δεν με καλέσατε να συντονίσω κάποια, θα μου πεις κάτσε εδώ, το παρουσιάζει τώρα. Μου τα θες όλα. Θα σας πω ότι μου φαίνεται φιλόδοξος ο στόχος να υπάρχει χρόνος μετά και για συζητήσεις, γιατί βλέπω τη διάρκεια των θεματικών ενωτήτων. Εγώ νομίζω ότι και στο διπλάσιο χρόνο, γιατί βλέπω και τα πρόσωπα, δεν προλαβαίνω τώρα να διαβάσω τις ιδιότητες. Δηλαδή αν μου λέγατε να κάνω μια εκπομπή μία με δύο και τέταρτο με θέμα πολιτισμός και δημοκρατία από τη μεταπολιτευτική τομή σε μια σύγχρονη πολιτισμική πολιτική, και είχα ένα, δύο, τρεις, τέσσερις καλεσμένους, θα σας έλεγα δεν το κάνω. Αν δεν μου δώσετε 2,5 ώρες ή 3, δεν έρχω. Σωστό αυτό. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να γίνει και 7ήμερο, φαντάζομαι. Τους έχουμε οργανώσει πολύ καλά συντονιστές και ομιλητές. Εγώ τους συντονιστές λυπάμαι. Που κάθε φορά, γιατί έχω κάνει συντονισμούς, που πρέπει να λες και ακούς τον άλλο ή την άλλη και τα λέει. Και είναι υπέροχα, θες να ακούς κι άλλα. Και κοιτάς το χρονόμετρο και λες, με συγχωρείτε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το κάνω εδώ στην εκπομπή κάθε μέρα. Εγώ δεν. Είναι ο χειρότερος ρόλος. Αλλά είναι. Εκδόσεις και αραιώσεις χρόνου. Ναι. Ναι. Αλλά είναι τόσα τα θέματα που δεν μπορούμε. Επιλέξαμε να έχουμε λίγο μια πίεση χρόνου. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά τουλάχιστον να μην αφήσουμε κάτι που θεωρούμε κομβικό απ' έξω. Και ήδη κάποιες θεματικές προφανώς απουσιάζουμε. Κάναμε ό,τι καλύτερα μπορούσαμε ώστε να συμπεριλάβουμε αυτά που θεωρούμε κομβικά, κυρίως έτσι και με μια ματιά για το παρόν, τι είναι τα μεγάλα επίδικα ζητήματα της πολυκρισιακής συνθήκης που βιώνουμε και πώς μπορούμε να τα υπερπηδήσουμε κοιτώντας προς το μέλλον. Ναι. Δηλαδή, και έτσι κάναμε μια ιεράρχηση, ας πούμε, θεματικών, βέβαια στο χρονικό περιορισμό. Εντάξει, πάντα. Δεν υπάρχει, γιατί όταν κάτι απλώσει και πάρα πολύ, για να λέμε και τώρα και την άλλη πλευρά, πέρα από τα δικά μου κρύα αστεία, χάνει και το σφιγμό του. Χάνει και ενδεχομένως τη συμπίκνωση των νοημάτων. Όταν κάτι πάει πολύ μακριά, μετά δεν θυμάσαι και τι υπόθηκε στην αρχή. Ήταν ένας τρόπος εδώ να πω ότι είναι ένα σφιχτό πρόγραμμα, είναι διήμερο, και αυτό που θα παραχθεί, η συζήτηση, κάποια συμπεράσματα, όλο αυτό, μετά τι γίνεται? Γιατί
Καταλαβαίνω ότι για να μπει ένα Ινστιτούτο όπως το ένα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από την οικονομία, τον πολιτισμό, τον ακαδημαϊκό χώρο κτλ. Κτλ. Για να μην τρώω εγώ χρόνο, όλο αυτό δίνει, ας πούμε, θα γίνει κάτι, θα περάσει στο επίπεδο των ιδεών συζήτησης γενικότερα στην κοινωνία, ειδικότερα στην αριστερά, στους ακαδημαϊκούς κύκλους, πάντα είναι ένα ζητούμενο όλο αυτό. Σωστό. Εμάς, συνειδητός μας στόχος ήταν να μην μείνουμε μόνο πίσω από τον τοίχο της Ακαδημίας που λέμε. Όπως θα παρατηρήσατε από το πρόγραμμα, έχουμε αποφύγει να εστιάσουμε σε ενεργεία πολιτικούς. Mm-hmm. Θέλουμε ανθρώπους από την κοινωνία, θέλουμε ανθρώπους από τον πολιτισμό. Και πρώην πολιτικούς μπορούν να μιλήσουν για λίγο πιο ελεύθερα, καθώς δεν θα χρεωθούν το σήμερα και μην χάσουν τις ψήφους και τους πει και το κόμμα την αυτά που λες, παιδί μου, ας πούμε. Δεν τα λέμε. Ακριβώς όπως το θέτετε. Και βέβαια και κυριάρχεται μέσα και από τον ερευνητικό κόσμο, τον πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό κόσμο. Οπότε αυτό μετά, το υλικό που θα διοχετευτεί. Θέλουμε... Αυτό πείτε μου, γιατί θα σας πω και εγώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα, κύριε Ρινάκη. Τέλεια. Okay. Ναι. Αυτό το υλικό θα διοχετευτεί στην ουσία μετά. Έχουμε φροντίσει να κάνουμε την βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση όλου του υλικού. Μάλιστα. Θα είναι online για να μπορεί να το επισκέπτεται και να το βλέπει κάθε μία και ο καθένας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα ετοιμάσουμε και κάποια κείμενα τα οποία θα περιγράφουν. Θα γίνει μια τέτοια κωδικοποίηση για όσους αγαπάμε να διαβάζουμε, να έχουμε το και κείμενο. Και πιθανότατα και μια σχετική έκδοση αυτό. Και από όλες τις συζητήσεις, από τη Δήμητρα Γαλάνη θα συζητήσουμε τους Λατέρνα, ναι, το μέχρι είδα. Το πιο επιστημονικό τραπέζι που μπορεί να έχουμε. Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Πού βρίσκουμε το πρόγραμμα, γιατί είπαμε είναι πολλές οι ενότητες και τα λοιπά, πάλι στο site του ένα. Το πρόγραμμα το βρίσκουμε στο site μας και σε όλα τα social media, δηλαδή στο Facebook, στο Instagram. Στο X, όπου μπορεί και να μας παρακολουθεί. Τι θα βάλουμε όμως, ποια είναι η λέξη κλειδί για να το βρούμε? Το ένα institute.org είναι το site μας. Ωραία. Εκεί κανείς τα βρίσκει όλα. Αλλιώς Institute το ένα σε όλα τα social media μπορεί να το βρει κανείς εύκολα. Μάλιστα. Κύριε Ρινάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο διήμερο αυτό. Και θα ξαναμιλήσουμε. Σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.